περιγράμματα 200 χρόνια μετά τη γέννηση της φιλικής εταιρεία στην Οδυσσό της Ρωσίας, σήμερα Ουκρανία. Έχω μαζί μου, για να κουβεντιάσουμε για αυτό το σπουδαίο εθνικό μας γεγονός, τον φίλο και συγγραφέα, κύριο Ζέφυρο Καυκαλίδη έχει κάνει πρόσφατα μία ομιλία στην Παλιά Βουλή των Ελλήνων σχετική και με αφορμή αυτό το γεγονός τον παρακάλεσα να είναι απόψε μαζί μας να κουβεντιάσουμε το γεγονός αυτό, τις συνέπειες, τις κοσμογονικές για τα μεγέθη μας συνέπειες του γεγονότος αυτού. Επί τη ευκαιρία και αφού αναφέρω ότι η ομιλία έγινε στην Παλιά Βουλή των Ελλήνων να πω ότι ο κύριος Καυκαλίδης είναι και βραβευτής από την Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Καυκαλίδη ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω θα συνεχίσουμε στον ενικό Αγαπητέ Εγώ ευχαριστώ Ζέφυρε ε, είναι σπουδαίο το γεγονός του 2000 ε, του 1814 στην Οδυσσό τι συμβαίνει και πότε ακριβώς συμβαίνει να πω ότι ε, στο σκηνικό μας φαίνεται το σπίτι στο οποίο συνευρέθηκαν οι τρεις στην Οδυσσό εγώ. στην Οδυσσό Ακριβώς είναι το σπίτι του πατέρα του Γρηγορίου Μαρασλή. Υπάρχει και ένα κερκυραϊκό ενδιαφέρον. Ο Γρηγόριος Μαραζλής είναι ένας από τους εθνικούς ευεργέντες. Ένα από τα ευεργετήματα είναι και προς την Κέρκυρα. Σήμερα ο Δήμος μας στεγάζεται στο Μαράζλιο, λέμε. Αυτό είναι το σπίτι του Μαραζλή. Έτσι όπως διαμορφώθηκε αφού τα τελευταία χρόνια περίλθει η διοκτησία του ε, Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Αυτό είναι μια φωτογραφία παρμένει εδώ και 50 χρόνια από τον χώρο αυτό. Αυτή είναι η σημερινή έτσι, κατάσταση του οικείματο, το οποίο είναι μουσείο πλέον τη Μηλική ναι. Εταιρεία. Ναι, λοιπόν, ε, είναι γεγονό ότι έχουν περάσει 200 χρόνια. Και απλώς μου έρχεται στο, στο μυαλό ότι εκτός ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για, την, για μας σαν Έλληνε, ε, πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι το. Το 1814 έγινε ένα τεράστιο ευρωπαϊκό πόλεμο, ήταν η Ρωσική Ναπολέοντα Πόλεμη. Εκατό χρόνια μετά έγινε το πρώτο και βρισκόμαστε άλλα εκατό χρόνια σήμερα ε, με πολλά ανοιχτά μέτωπα και με πάρα πολλές, ε, έτσι, πολλά ερωτήματα. Ε, είναι γεγονός ότι ε, η φιλική εταιρεία ε, έχει κατά κάποιο τρόπο ή μάλλον έπεσε τότε όταν χάθηκε η επανάσταση στην Μολδοβλαγία, έπεσε σε κάποια ανυποληψία. Δηλαδή, ξεχάστηκαν οι φιλικοί. Και όλη η ιστορία πια γινόταν στην Πελοπόννησο και στην Ρούμελη και στην κυρίως Ελλάδα, ενώ ε, όλα ξεκίνησαν εκεί με τον Υψηλάντη. Βέβαια, ε, υπάρχει μία κριτική απέναντι στη φιλική εταιρεία. Μια αρνητική κριτική, ειδικά ένας... Ε, πολύ σοβαρός ιστορικός, ο Φίνλεϊ. Και έχουμε μάλιστα μια εκπληκτική μετάφραση του, του έργου του από τη Βουλή των Ελλήνων που βρήκε μια παλιά μετάφραση του Παπαδιαμάντη την οποία εξέδωσε σε δύο τόμους. Αυτός λοιπόν ο Φίνλεϊ, φιλέλληνας οπωσδήποτε αλλά ε, κατήγορος της φιλικής εταιρεία, Ότι η φιλική εταιρεία στην ουσία δεν ήταν απολύτως τίποτα. Ότι ανέβγαζε στο ιερό ψεύδος, όπως το αποκαλεί ότι πίσω υπήρχε η Ρωσία και ο Τσάρος και τα λοιπά, στην ουσία η φιλική εταιρεία δεν είχε κανένα νόημα. Και βέβαια ως Άγγλος οπωσδήποτε τη θεωρούσε ότι ήταν οπωσδήποτε επηρεασμένη από τη ρωσική πολιτική. Ε, εκτός λοιπόν από αυτά, από αυτές τις αρνηστικές ας πούμε θέσεις απέναντι στη φιλική εταιρεία πρέπει κανείς να πλησιάσει και να δει ε, μαζί με τον ε, φιλίμονα. τον Ιστορικό και φιλικό και στην ουσία επίσημο ιστορικό κατά κάποιο τρόπο της ιστορίας της Φιλικής Εταιρείας έχει γράψει ένα δοκίμιο για τη Φιλική Εταιρεία γύρω στο 1834 πρέπει να είναι. Αυτό είναι ε... το βιβλίο, το προβάλλουμε τώρα. Ε, ναι. Έχει γράψει και ένα τρίτο έργο για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Ακριβώς. Αυτή είναι η η έκδοση που αφορά... 34 πρέπει να είναι έτσι, 1834, και περιγράφει ακριβώς mm -hmm. την, την, ιστορία της φιλικής εταιρείας στο μέτρο βέβαια που μπορούσε και αυτός να την περιγράψει διότι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν, δεν, αφ, δεν, άφησαν στοιχεία πολλά πιθανώς διότι ακριβώς ήταν μια μυστική εταιρεία που έπρεπε να καταστρέφονται όλα αυτά και το μόνο, το μόνο στοιχείο που έχουμε άμεσο από, τους, από ένα από τους τρεις δημιουργούς γιατί έχουμε τον το Σκουφά, το Τζακάλοφ και το Ξάνθο. Ο μόνος που έγραψε ήταν ο Ξάνθος. Και γιατί έγραψε. Για να απολογηθεί απέναντι σε μια επίθεση που του είχε γίνει ότι δεν ήταν ο τρίτος της φιλικής εταιρεία και ότι ήταν ο Αναγνωστόπουλος, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο τρίτος. Αναγκάζεται λοιπόν να κάνει. η οποία υιοθετείται και από το βιβλίο αυτό του Φιλίμονο. Βεβαίω, διότι ο Φιλίμον έγραψε κατά κάτω από την διήγηση και την περιγραφή που του έκανε ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Ε, Αναγκάζεται λοιπόν ο Ξάνθος να απαντήσει και γι' αυτό μας γράφει τα απομνημονεύματα και έχουμε τέλος πάντων ε, κάποια στοιχεία με την απολογία του, με το υπόμνημά του, με τα απομνημονεύματά του, ε, πάνω κάτω και με το μεγάλο αρχείο του, του Ξάνθου το οποίο έχει εκδώσει η Βουλή των Ελλήνων, μπορούμε εκεί πέρα να δούμε αρκετά στοιχεία από τη Φιλική Εταιρεία. Μου έλεγε όμω ότι ο Φιλίμων επανέρχεται και δικαιώνει άκριβως ε, τον ε, Ξάνθο Ξάνθος... Την εφημερίδα του Ο η ιστορική αυτή εφημερίδα. Ναι. Φαίνεται ότι ο Ξάνθος ε. μετά το, το πέραση τη Επανάσταση έφυγε και πήγε σε ένα χωριό στη Ρουμανία όπου έμεινε αρκετά χρόνια ξεχασμένο. Το νομίζανε μάλιστα και νεκρό. Όταν μαθαίνει ότι του γίνεται αυτή η επίθεση, διότι τον, τον περιγράφει σαν έναν. Φιλοχρήματο, σαν έναν άνθρωπο που έπαιρνε χρήματα από την εταιρεία κτλ. Κατεβαίνει στην Ελλάδα πλέον και γράφει τα, τα απομνημονεύματα και τι απολογίε του. Ναι, και για να αποδώσουμε και το δίκαιο, πεθαίνει σε έσχατη παινία. Πεθαίνει πάμπτωχο, έπεσε από τι κάλε τη Βουλή, τη Παλαιά Βουλή. Mm -hmm. Παρακολουθούσε μια, σε μια φάση τα δρόμενα στη Βουλή και κάτι έγινε, μπερδεύτηκε, έπεσε από τι και πέθανε... ...ήταν γύρω στα 80, 80 χρονών πέθανε ο Ξάνθος. Να πούμε τι έγινε όμως... Ε... ...γροθοκοπούντο οι βουλευτές... Εγώ... ...στη βουλή... ...και η αναφορά των εφημερίδων είναι... ...ότι πέραν του γεγονότος αυτού... ...του τραγικού του θανάτου του Ξάνθου... ...υπό αυτές τις συνθήκες... ...για άλλη μια φορά ασκούνται οι βουλευτέ μα στην πάλι και την. Στον box, α πούμε. Ναι, η ορολογία είναι τη εποχή. την γρονθοκόπηση. ναι. αυτό έτσι για να μην νομίζουμε ότι σήμερα περνάμε μία φάση στη Βουλή μας χειρότερη από αυτά που συνέβαιναν το 19ο αιώνα. έχω την εντύπωση ότι έχουμε κάπως ηρεμήσει. Τι, λέ, λες. Μήπως δεν γροθοκοπιούνται ναι. πλέον. Δεν γροθοκοπούνται αλλά ε, θα έκανα μια σύγκριση επίση, Ζέφυρε, επιτρέψέ μου, με την πολύ επίση κακή κατάσταση που ίσχυε στη Βουλή τη δεκαετία του 60. Σήμερα, ναι. όσε και να είναι οι διαφορέ, τουλάχιστον ναι. ανταλλάσσουν βαριέ εκφράσει που θα δεν, μπορούσαν πίσω από αυτέ τι βαριέ εκφράσει, αν υπήρχε συγκρότηση από όλε τι πλευρέ, να υπάρχουν επιχειρήματα, γιατί πράγματι υπάρχουν αντιθέσει, οξύτατε. Αλλά μπορούν να συνοδεύονται από επιχειρήματα και όχι από. Ναι, και όχι από. Αιώλα, επιχειρήματα, ναι, είσαι, με, Να μην πω την ύβρη που ακολουθεί. Ναι. Ε, να κάνω και ένα σχόλιο. είπαμε Ξεκινώντα, είχαμε μία διχογνωμία. Εγώ επέμενα ε, να γράψουμε την εταιρεία με εΨιλνιότα, γιατί έχει καθιερωθεί. Το σωστό όμω είναι αυτό. Βλέπω και το βιβλίο που έχει εκδοθεί το 1934. τη Σωστή ορθογραφία ναι. με Ι το εταιρεία. Όλοι εκείνοι, όλα τα βιβλία της εποχής το έχουν με γιώτα. Ναι, δεν προέρχεται ναι. από ρήμα ναι. εις εύω, ναι. οπότε δεν έχει λόγο να είναι με ι Να πω για την κριτική του φίλη που αναφέρεται στο ψεύδος. Αυτό όμως στο είναι μια εκπληκτική σύλληψη, αυτό το ιερό ψεύδος, ότι πίσω από εμάς τους τρεις, οι οποίοι ουσιαστικά δεν εκπροσωπούμε... Ε, Ούτε την αστική μα τάξη, είναι τρει μικροαστί, μάλλον πτωχευμένοι. Υπάρχει μια υψηλή εκπροσώπηση μια πάρα πολύ ισχυρή εξουσία. Ναι, διότι στην ουσία τι ήταν αυτοί οι τρει άνθρωποι, αν το σκεφτεί κανεί, ήταν δύο έμποροι και ένα φοιτητή. Δηλαδή, ο Ζακάλωφ ήταν, ήταν φοιτητή, είχε σπουδάσει στο Παρίσι, είχε γυρίσει στην Οντισσό κτλ. Οι άλλοι δύο ήταν έμποροι. Ο δε σκουφά ήταν υποπτόχευση. Οπότε. Σου λέει πώς εμείς, ποιος θα πιστέψει σε εμάς αν δεν αφήσουμε ε, να, μια υπόνοια ότι πίσω από την αρχή που έω ε, ύψο ήταν αυτή η, η αρχή, δεν υπήρχαν άλλοι αλλά άφησε να υπονοηθεί ότι πίσω υπάρχει η Ρωσία και ο Τσάρος ο Τσάρος, ο Τσάρος Αλέξανδρος, να, οι τρεις ναι, εδώ ναι. πέρα οι οποίοι σου λέει εάν αφήσουμε αυτό να διαρρέει και Να διαρρεύσει, να περιρρεύσει στην, στην ατμόσφαιρα, α πούμε, θα οπωσδήποτε θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερου. Είναι κατά σειρά ο Σκουφά, ο Τσακάλοφ και ο Ξάμσο. Ο, ναι, ο νέο τρεις... είναι μόνο. Όλοι και λοιπόν, τρεις είναι. Λοιπόν, εδώ ίσω ναι. να δούμε ότι ο Τσακάλοφ, ο μεσαίο, ναι. είναι χρονών όταν συναντά του δύο άλλου. Ο δε. Ε, Σκουφάς. Σκουφάς είναι 35 νομίζω ή 37 και ο Ξάνθο είναι ο μεγαλύτερο. Είναι 42, 43, κάπου εκεί. Είναι και αυτό που πεθαίνει τελευταίο υπό αυτέ τι συνθήκε που προαναφέρατε. Και πεθαίνει τελευταίο ε, ο Ξάνθο. Ο Σκουφά πεθαίνει πριν να εκραγεί η Ελληνική Επανάσταση. Και ο Τσακάλοφ παραμένει και αυτό σε όλη τη διάρκεια τη Ελληνική Επανάσταση. Παίρνει μέρο μαζί με τον Ιψηλάντη στον Ιερό και μετά φεύγει στη Ρωσία όπου πεθαίνει, παντρεύεται και πεθαίνει πλέον στη, στη Μόσχα. Ε, Αυτή ναι. είναι η, η ας πούμε μια περιληπτική εικόνα αυτών των τριών ανθρώπων οι οποίοι ήταν απλοί απλή απλοί έμποροι, ε, απλούστατοι άνθρωποι. Απλούστατοι άνθρωποι αλλά γεμάτοι πίστη πλέον και πάθος. Ε, ε, επειδή ε, αναφέρθηκε στην κριτική του Φινλεϊ που είναι ναι, η, που την, η αγγλική ναι. ματιά στα πράγματα. Εσύ υιοθετεί αυτή την ε, κριτική, διότι. Κοίταξε. Ελά, ωραία. Εγώ, ε, εγώ δεν, Εταιρεία. Δεν δε μπορώ να την υιοθετήσω, διότι ξέρω οπωσδήποτε το, την αντιπαράθεση μεταξύ τη Ρωσία και τη Αγγλία. Οπότε, οπωσδήποτε, αντικειμενική, ξέρετε, ξέρει, ιστορία δεν υπάρχει. Υπάρχει μια υποκειμενική ανάγνωση τη ιστορία και υπάρχουν άπειρε αναγνώσει τη ιστορία. Αλλά ε, μπορώ να αισθανθώ ότι παρισέφρισε μέσα στο πνεύμα του Φίνλε. Αυτή η αντιρωσική αίσθηση της Μεγάλης Βρετανίας. Να πούμε ότι μάθαμε την ιστορία της Επανάστασης κυρίως όχι από τον Φιλίμωνα, αλλά από τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, ο οποίος ήταν επίσης του Αγγλικού κόμματος. Επίσης και ο οποίος επαναλαμβάνει αυτή την, του Φινλεϊ, δεν ξέρω αν του Φινλεϊ είχε βγει πριν του, του Τρικούπι, αν είχε εκδοθεί η ιστορία του Φινλεϊ, η ιστορία της ελληνικής Επανάσταση πριν ή μετά, αλλά αν διαβάσει κανεί το σπυρίδο Νατρικού, πει είναι ακριβώ το ίδιο. Ότι δεν θα ήταν τίποτα η φιλική εταιρεία, εάν δεν υπήρχε η υπόνοια ότι πίσω από αυτού του τρει απλούστατου ανθρώπου ήταν ο Τσάρο Αλέξανδρο και ότι θα επενέβαινε ο Τσάρο Αλέξανδρο υπέρ τη Ελλάδο. Ε, βέβαια, απλώ ναι, ναι. ήθελα να πω ότι ο Φιλίμων λέει κάτι ωραίο για τη φιλική εταιρεία, ο ιστορικό, έτσι, mm -hmm. ότι είναι η ΜΕΑ της ελληνικής επανάστασης. Είναι αυτή που εκμέευσε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το μόρφωμα που λέμε ελληνική επανάσταση. Και αν το σκεφτεί κανείς έτσι είναι. Ε Διότι μπορεί με όλα τα, τις αντιθέσεις του η φιλική κατά τη διάρκεια όλης της πορείας να έχουμε διάφορα γεγονότα που να την υπο, υπο υπομειώνουν, να τη μειώνουν κάπως όπως κάποιες δολοφονίες που γίνηκαν. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ήταν η σπίθα, ήταν η μέα της ελληνικής επανάστασης. Και ας, ας την έχουμε ξεχάσει τη φιλική εταιρεία και ας μην μιλάμε πια για αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν πραγματικά αυτό το πράγμα. Πάντως για να πούμε και ένα θετικό των τελευταίων χρόνων, έχει αναβαθμιστεί το μουσείο, ε, οι, τιμώνται οι σχετικέ επέτειοι όλες. Ε, επίσης ε, πρέπει να πω ότι κάναμε με μία συνάδελφό μου καθηγήτρια, Ιστορικό μια σχετική συζήτηση για τη μάχη του Δραγατσανίου για την έκρηξη της επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και μπορεί κάποιος να αναζητήσει τη σχετική εκπομπή στο διαδίκτυο. Ναι. Στην ναι, είναι ενδιαφέρουσα εκπομπή διότι εκεί πέρα μιλά ότι ε, την επέτειο αυτή την γιορτάζουν στο Ιάσιο από, από θυμάμαι την ελληνική είχα. κοινότητα της περιοχής. Ναι, της και περιοχής. μάλιστα ξέρω ότι επίσης υπάρχει ένα ενδιαθ... ναι, σε ενδιαφέρον και των Ρουμάνων εκεί. Πρέπει να πούμε ότι η Μολδοβλαχία είναι η σημερινή ε, Ρουμανία. Να πούμε πόσο δύσκολο ήταν αυτό το εγχείρημα για να επιχειρήσουμε εμείς να μετρήσουμε το μέγεθος της συνεισφοράς της ε, φιλικής εταιρεία. Έχουμε την Ιερά Συμμαχία, η οποία δεν θέλει να ακούσει με κανένα τρόπο ε, για οποιαδήποτε αλλαγή του status quo, έχουμε τον ε, τρομερό Μέτερνιχ, να τολμήσω να πω είναι η Μέρκελ εκείνης της εποχής. Ουσιαστικά, ε, νομίζω η Μέρκελ δεν το φτάνει ούτε στο νυχάκι του. Να τον δείξουμε λοιπόν. Ε, η Άρα είναι... το τόλμημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εμείς φανταζόμαστε, ότι σήμερα τρεις απλοί έμποροι... Μικροαστεί συναντώνται και λένε για να ανατρέψουμε το status quo έχουμε απέναντί μα τεράστιε αυτοκρατορίε, έχει η ο Ναπολέων που παρά τη διαστροφή του γαλλικού διαφωτισμού και των ιδεών της γαλλικής επανάστασης παραμένει αυτός που θέλει να ανατρέψει το status quo, ναι. έχουμε μια πάρα πολύ αρνητική συνθήκη να πούμε όμως και για το φιλελληνισμό, στρέφουν Παραδείγματο χάρη ο Πούσκινα, ο σπουδαίος Ρώσος ποιητή, Τα βλέμματα τους, η ολόρθος ε, ο Άγγλος, όλοι οι ρομαντική της εποχής στην ελληνική υπόθεση. Είναι μια δύσκολη υπόθεση για να δούμε έτσι πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα της φιλικής. Ναι, κοίταξε να δεις, έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ε, το τέλος των, του Ναπολέοντος, Mm -hmm. ε, και αυτό που λες Ιερά Συμμαχία, η οποία πολλές φορές μπερδεύεται με τις τετραπλές συμμαχίες που είχαν κάνει. Να, εδώ και πέρα εγώ, έχουμε, έχουμε μία φωτογραφία του Μέτερνιχ αριστερά. Ναι. Ε, έζησε δηλαδή ε, και επί ε, εποχής φωτογραφίας ε, ε, Ναι, Μεγάλη έζησε, με, βέβαια, έζησε, είχε δει την Επανάσταση την Γαλλική του 1830 και τα λοιπά. Αλλά την ήταν Ιουλιανή ένας, λεγώ, ήταν λεγώ, ένας άνθρωπος ναι. μεγάλης καλλιέργειας, καλλιέργειας, ο οποίο είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Έκανε πάντοτε η γνώση του για τη φιλολογία, τη λογοτεχνία και τα λοιπά τη εποχή και βέβαια υπηρέτησε πιστότατα τα αυστριακά συμφέροντα τη αυτοκρατορία. Να πούμε η Αυστρία τότε τότε δεν ένα... ήταν, η σημερινή Αυστρία. Όχι, ήταν, μια ήταν αυτοκρατορία. από τι μεγάλε αυτοκρατορίε τη εποχή. Ναι, είχε, είχε, τη Βόρεια Ιταλία σχε... στο, στο, στην αυτοκρατορία, υπήρχε η Ουγγαρία στην αυτοκρατορία, τμήματα τη σημερινή Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία τη οποία ο, ο, ο καγκελάριο Μέτερνιχ, διότι έγινε καγκελάριο, ήταν υπουργό εξωτερικών, έγινε καγκελάριο, ήταν ένα άνθρωπο πολύ εκλεπτισμένο. Μπορεί να το δει κανεί από, από, τα έγγραφα τα οποία ε, συνέτασε, με τι, το στυλ τη γλώσσα. Ήξερε γαλλικά βέβαια καταπληκτικά. Εξάλλου η γαλλική ήταν η γλώσσα τη διπλωματία μέχρι το συνέδριο mm. του Βερολίνου αργότερα, που μπήκε ο Ισραήλ, ο Άγγλο και είπε. Αγγλικά, Μέχρι το, στις εποχές του Μέτερνιχ ήταν γαλλική η διπλωματική γλώσσα. Λοιπόν, ε, βέβαια για μας ήταν ένας άνθρωπος αρνητικότατος. Η πολιτική του για αυτόν και για την Αυστριακή Αυτοκρατορία ήταν βέβαια η ορθή. Πώς θα κρατήσω μια πολυεθνική αυτοκρατορία αν επιτρέψω στους Έλληνες ή στους Ιταλούς να επαναστατήσουν και να κάνουν κράτη. Αύριο θα θέλουν και μέσα στην αυτοκρατορία να τη διαλύσουν. Το οποίο ήταν λοιπόν απολύτως... Αντίθετο το οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα και βέβαια ήταν και ο εμπνευστή τη Ευρωπαϊκή διπλωματίας με τι τετραπλέ συμμαχίε. Γιατί εδώ πρέπει να, 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 να σημειώσουμε το εξή. Ο Ναπολέον, τον οποίον αποκαλούσαν τέρα, το τέρα, le monstre, έτσι τον αποκαλούσαν οι, οι Ρώσοι, οι Αυστριακοί και οι Πρόσοι. Αφού του είχε διαλύσει, τον διαλύσανε βέβαια και αυτοί με τη σειρά του. Ε? Όταν συγκεντρώνονται στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 πλέον και τον έχουν εξαποστήλει στην Αγία Ελένη τον Απολέοντα αποφασίζουν πλέον ότι για να υπάρξει ευρωπαϊκή ειρήνη πρέπει να υπάρξει αντίσταση σε οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα θα επιφέρει την, την ανισορροπία στις ευρωπαϊκές σχέσεις την περίφημη αρχή του Justum Potenti Equilibrium αρχή της ισορροπίας των δυνάμεων Οπότε συγκεντρώνονται οι τρεις, ο Τσάρος Αλέξανδρος, ο, ο Ιωσήφ της Αυστρίας και ο ε, βασιλιάς της, ε, της Προσίας και δημιουργούν την τετραπλή συμμαχία με την Αγγλία. Αλλά ο Τσάρος ήταν ένας άνθρωπος θρησκομανής. Αυτός είναι ο Ο Τσάρος Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος ήσαν, ε ακριβώς. Ναι. Ήταν πολύ ψηλός, ε, μιλούσε πέντε γλώσσες άριστα ε, γυναικάς Πολύ γυναικά ο ναι, ίδιο. νομίζω στη Βιέννη είχαν φροντίσει για στη Βιέννη τις του να. Βέβαια, στη Βιέννη που γινόταν. Να κάνουν αναπαλλαγή ε, από ε, τι έγνοιε του συνεδρίου. <laughs> Προσφέροντα το. Βέβαια, υπήρχαν ωραιότατε γυναίκε τη εποχή, τα σαλόνια κτλ. Ναι, εποχή. Το συνέδριο κράτησε ένα ολόκληρο χρόνο. Με, ναι. με δεξιώσει. Ο, ο, Μπετόβεν, ο Μπετόβεν άνοιξε το συνέδριο με το περίφημο την περίφημη σύνθεση του η νίκη του Βέλλιγκτον και τα κουαρτέτα του Μπετόβεντα του Ροσουμόφσκι που ήταν ο, ο πρέσβης της Ρωσίας mm. δηλαδή γινόταν ένα καταπληκτικό πράγμα λοιπόν αυτή εκεί πέρα ο Τσάρος εδώ που βλέπουμε προτείνει στον βασιλιά της Ρωσίας και στον ε, αυτοκράτορα της Αυστρίας να δημιουργήσουν μια ιερά συμμαχία βασισμένη στο Ευαγγέλιο Δηλαδή ότι οι, οι τρεις αυτοκρατορίες θα διοικήσουν με βάση τις χριστιανικές αρχές και τα λοιπά τους λαούς και καλούν και ο, την ανθόδοξη, α... καθολική και προτεσταντική. Μάλιστα, μάλιστα, λέει ο Τσάρος, είμαστε οι, τα, 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 τα τρία παρακλάδια της ίδιας θρησκείας και κατά κάποιο τρόπο αυτό προ, 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 προμηνύει, έτσι ή προαναγγέλει την οικουμενικότητα των εκκλησιών και τα λοιπά που προσπαθούμε στη Γενέβη τώρα και χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, και υπογράφουν αυτή τη συνθήκη, καλούν την Αγγλία να την υπογράψει, η οποία βέβαια Αγγλία δεν την υπογράφει, διότι είναι κοινοβουλευτικός, κοινοβουλευτική βασιλεία. Και αυτή η Ιερά Συμμαχία είναι η οποία, η οποία δεν είχε καμία στρατιωτική ρήτρα, καμιά πολιτική ρήτρα. Ήταν δηλαδή έπεπτερόεντα. Απλώς μία ιδέα του θρησκόληπτου για εκείνη την εποχή, διότι δεν ήταν πάντα θρησκόληπτο ο Αλέξανδρο, ήταν μια περίεργη φυσιογνωμία. Ναι, ε, Φαινόταν και στο. Ναι, περίεργη φυσιογνωμία, ναι, ναι, ναι. ο οποίο μάλιστα είχε ενθαρρύνει και τον υπασπιστή του Ιψηλάντη, τον άκουγε πάντα να λέει: Η καρδιά μου είναι με του Έλληνε, μπράβο, ναι, μου κτλ. στι συζητήσει στο Τσάρκο Εσέλο στο, στο παλάτι. Και τον παρέσυρε στο τέλο. Και αυτά δηλαδή παρέσυραν ένα νέο Υψηλάντη ο οποίο ήταν 28χρονο. Έτσι, μην το ξεχνάμε, ο Ιψηλάντι ήταν χρονών όταν ξεκίνησε με τα αδέρφια του την ιστορία τη Μολτοβλαχίας. Δηλαδή, οι τρει του, για να ε, ε, τελειώσουμε το πρώτο ναι. μέρο έτσι, βρίσκονται απέναντι σε ένα μέτερνη αποφασισμένο να μην αλλάξει τίποτα. Απόλυτα. Σε έναν Ρώσο ο οποίος ε, νομίζει ότι ελέγχει αλλά μάλλον του παραχωρούν όπως την ονομασία της Ιεράς Συμμαχίας που είναι δική του επιλογή αλλά ουσιαστικά ε, δεν ελέγχει την, τα ε, πεπραγμένα ναι, της και, ε, Ιεράς Συμμαχίας. Θα συμμαχής. μου επιτρέψει mm. ακριβώς πάνω σε αυτό να πω κάτι ότι ο Μέτερνιχ στο Λάιμπαχ στο συνέδριο του 1820 που είχε γίνει πλησιάζει τον Τζάρο και του λέει άκουσε να δεις αυτός είναι ένας Έλληνας για τον Καποδίστρια. Mm -hmm. Και ο Υψηλάντη είναι ένα καρμπονάρο. Αυτού του ανθρώπου δεν πρέπει να του λάβει καν υπόψη. Και με αυτό να πάμε σε ένα διάλειμμα. Μας επιτρέπει, κύριε Καυκαλίδη. Ε, κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Περιγράμματα δεύτερο μέρος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζέφυρο Καυκαλίδη, και κουβεντιάζουμε για τα 200 χρόνια της Φιλικής Εταιρείας. Κύριε Καυκαλίδη, αγαπητέ Ζέφυρα, είπαμε για το περιβάλλον το εντελώς αρνητικό για την επανάσταση περιβάλλον. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον έχουμε τους ε, τρεις, θα βάλουμε αργότερα και τον Αναγνωστόπουλο και όλους τους άλλους που συνέρχονται σε αυτό το ταπεινό, όπως ήταν τότε, σπίτι ιδιοκτησίας Μαραζλή του πατέρα του Γρηγορίου Μαραζλή, του γνωστού μας, έχουν αντικσότητες απέναντί τους, καλλιεργούν το, όπως είπες, αγαπητέ Ζέφυρε, το Ιερόν ψεύδος ότι πίσω μας έχουμε μια ανώτατη αρχή, αναζητούν οι Έλληνες της κυρίως Ελλάδος την απάντηση ποιος είναι αυτός, αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι ο ίδιος ο Τσάρος. Και εδώ συμβαίνουν και κάποιες δολοφονίες από ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει Ακρι... πίσω. Ακριβώς. Και νομίζω είναι οι Εδώ είναι ας πούμε, θα έλεγε, κανείς, ναι, θα έλεγε κανείς τα μελανά σημεία κάπως. Διότι βέβαια μετά από αυτούς τους τρεις και τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο οπωσδήποτε ο οποίος προσήλθε και αυτό στην αρχή ε, γίνεται η μίση του, του Σέκερη, των αδερφών Σέκερη, οι οποίοι δώσανε πολλά λεφτά, ειδικά ο Παναγιώτης Σέκερης έδωσε πάρα πολλά λεφτά στη φιλική εταιρεία και ε, υπήρχε ένα πρόσωπο πολύ περίεργο, ένας ηθακίσιος ευγενή, ο Νικόλαος Γαλάτης. Αυτό ήταν 24-25 χρονών όταν πήγε και γνώρισε το Σκουφά. Και φαίνεται ότι ήταν ένας ε, ε, όμορφος άντρας, πολύ έτσι έξυπνος, με γλώσσες, με την αίσθηση της, ευ... της ευγενική του καταγωγής πολύ έντονη ε, και ο οποίος δούλεψε πολύ για τη φιλική εταιρεία δηλαδή ε, ε, μη πάρα πολλούς στην Μολδαβία, στη Βλαχία, στη Ρωσία κτλ ειδικά στη Μολδαβία και Βλαχία αλλά ήταν ένας υπερφύελος άνθρωπος δηλαδή μιλούσε πάρα πολύ σε τέτοιο σημείο που πολλές φορές έφτανε να εκβιάζει τους φιλικούς ότι αν δεν του δώσουν λεφτά περισσότερο για έξοδα παραστάσεως και τα λοιπά θα τους καταγγείλει και αποφασίσεται η δολοφονία του βέβαια στις μυστικές εταιρείε αυτά συμβαίνουν διότι είπανε προκειμένου να σωθεί η φιλική εταιρεία και τα δεκάδες μέλη που είχαν αρχίσει πια να σειραίουν και να μειούνται αποφασίσεται η δολοφονία του, του Γαλάτση και πράγματι τον παρασέρνουν στην Ερμιόνη είναι ο σκουφά και ένα Δημητρόπουλο, ένα οπλαρχηγό, και λέει ο σκουφά στον Δημητρόπουλο, σκότω, εκτέλεσέ τον. Και πραγματικά τον εκτελούν. Τον εκτελούν, δεν πεθαίνει αμέσω, στραβάει το σπαθί του και του λέει τι σα έκανα. Και μετά πεθαίνει, λέει, δέκα λεπτά μετά και κλαίνε ο σκουφά και ο Δημητρόπουλο και του, του, ζητάνε συγχώρηση. Καταλαβαίνει τι έγινε εκεί πέρα. Αναγκαστήκαν <χω> να τον σκοτώσουν. Και από τότε ο Σκουφάς που όπως είπαμε είναι ένας από τους τρεις πρωτοφιλικούς θεώρησε τον εαυτό του όπως είπε ως νεκρόν. Δεν έλαβε πια καθόλου μέρος παρά μονάχα τον συναντάμε στο, στον Ιερό Λόχο υπασπιστή του Νικολάου Υψηλάντη, του αδερφού. Οπότε αναφέρεσαι στο Τσακάλοφ. Στο, Τσακάλοφ. Γιατί έλεγες... Όχι σκουφά, συγγνώμη, Τσακάλοφ. Ο, Τσακάλοφ, είναι, αυτός, Ο οποίος θεώρησε τον εαυτό του ως νεκρό μετά mm. τη δολοφονία. Και η δεύτερη δολοφονία είναι. Του λίγο του Καμαρινού. Του Καμαρινού, ο οποίο ο Πετρόμπεη, όπω είπε ακριβώ, ζητούσε να μάθουν το γερόν ψεύδο. Ποιο είναι, πίσω από, είναι τέλος πάντων, πίσω από αυτή την εταιρεία. Μα ζητάτε να ξεκινήσουμε. Λέει ο Πετρόμπη, στείλτε μα, δεν ξέρω, 300.000 γρόσια και πέστε μα και ποιο είναι από πίσω από αυτή την εταιρεία. Και στέλνει τον Καμαρινό στον Καποδίστρια να μάθει. Εάν πράγματι η Ρωσία είναι πίσω από το σχέδιο. Και βέβαια ο Καποδίστρα του λέει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Και ο Καμαρινό αρχίζει και διαγγέλει ένθεν κακήθεν ότι θα γυρίσω και θα τα πω στο Πετρόμπεϊ και θα πέσει η κατάσταση, θα, θα γίνει μια implosion, α πούμε, τη ιστορία. Ε, τον πιάσανε οι φιλικοί και τον ρίξαν στο Δούναβι. Τον πλήξανε. Για να μην μάθει ο Πετρόμπεϊ ότι η Ρωσία δεν είχε σχέση. Ναι. Δηλαδή βιάστηκαν τα πράγματα, αλλά έτσι γίνεται, έτσι αυτή είναι η ιστορία. Ε? Η ιστορία δεν είναι αγαθές πράξεις. Μόνο... Είναι καλό που αναφέρουμε και αυτά τα μελανά σημεία, γιατί η ιστορία μόνο έτσι γράφεται. <laughs> Πώς αλλιώς. Ε, δεν πρέπει να αγιοποιούμε Ακριβώς. κανένα ήρωα. Και λέγαμε για περιπτώσεις ηρώων, οι οποίοι... Ε, τη στιγμή του ηρωισμού υπήρξαν ήρωε. Αυτό που, που έλεγε προηγουμένω ναι, στη συζήτησή μα. Ναι, το αναφέρω συχνά να μην εξειδικεύσουμε στον συγκεκριμένο ήρωα. Κατά τα άλλα, η ζωή του περιείχε και άλλε σελίδε. Αλλά εμεί οφείλουμε να αναδεικνύουμε, τουλάχιστον στο επίπεδο τη σχολική ιστορία. Τις φωτεινές, ως παραδείγματα. Ως παραδείγματα. Ε, έτσι, γιατί θα είπαμε να κάνουμε και μια κριτική της αποδομητικής ιστορίας, αλλά θα αφήσουμε στο τέλος. Φτάνουμε παρόλα αυτά στην έκρηξη της Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και θα ήθελα να αφιερώσουμε τη σπουδαία αυτή η οικογένεια των Υψηλάντηδων γιατί δεν προσέφεραν μόνο τον Αλέξανδρο και τον Δημήτριο. Ο Νικόλαος μετήχε στο, στο Τραγατσάνι. Και τη μητέρα του Υψηλάντη, mm. η οποία ήταν Ρουμάνα, mm. πριν ήταν Ρουμάνα η μάνα των τον, τον, τον αδερφών Υψηλάντη. Ε, Μολδοβλαχία δηλαδή. Ναι. Mm -hmm. Μολδαβή ή μάλλον Μολδαβή δεν είμαι σίγουρος αλλά ο Ενεπεκίδης τα αναφέρει αυτά στα, στο βιβλίο του που έχει μελετήσει έτσι αρκετά τη φυσιογνωμία του Υψηλάντη και μάλιστα προς το τέλος της ζωής του. Ε, αυτό που, που θα έπρεπε ίσως να πούμε για, τους, για την οικογένεια Υψηλάντη είναι ότι... Ε, και ο πατέρα, ο Κωνσταντίνο Υψηλάντη, που ήταν ο σποδάρο, ήταν ηγεμόν τη Μολδοβλαχία και που τελικά το έσκασε να. γιατί για κάποιου λόγου και πήγε στη Ρωσία. Αυτό είναι λοιπόν ο Αλέξανδρο Υψηλάντη. Αυτό είναι ο Αλέξανδρο Υψηλάντη. Βλέπουμε Μολδαβία εκεί mm -hmm. και πιο κάτω είναι η Βλαχία. Ε, ήταν να δούμε το χαρακτήρα του. Ήταν ένα άνθρωπο, είπαμε, είναι γύρω στα 27-28 χρονών όταν. Ε, αναλαμβάνει και δέχεται Από τον Ξάνθο Την πρόταση να αναλάβει την αρχηγία Της φιλικής εταιρείας και βέβαια και της Επαναστάσεως Για να δούμε λοιπόν τη συμβολή του Δεν είναι αυτός ένας Παρακμιακός Όχι, Της ρωσικής ιεραρχίας Είναι υπασπιστή του Τσάρου είναι πρίγκιψ, από... είναι... Κατεστημένος ήρωας μάλιστα Του πολέμου των εθνών 12 του 13 Όπου χάνει και το χέρι του Παρόλα Βέβαια, αυτά... το χάνει στου Ρωσογαλλικού πολέμου. Εκεί το χάνει. όλα αυτά, επίση με μια κολοσσία περιουσία την οποία την απαρνείται τελικά. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Διότι όταν έφυγε ο πατέρα του, την, κατέσχον την περιουσία οι Οθωμανοί και κάτω από την πίεση τη Ρωσία θα του δίνανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ρούβλια σαν αποζημίωση. Και αυτό ξεκινάει την Επανάσταση και τα, τα αφήνει όλα δηλαδή. Έχουμε λοιπόν τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, έχουμε τον Νικόλο Υψηλάντη, έχουμε τον Γεώργιο Υψηλάντη που είναι οι δύο, τα άλλα δύο αδέρφια έτσι. Και έχουμε και τον Δημήτρο Υψηλάντη που στάλθηκε κάτω στην Πολοπόννησο έτσι. Ναι, ναι, ο οποίο φαίνεται εδώ. Υπάρχει είναι ο... και ένα Υπάρχει και ένα πέμπτο αδερφό, mm. ο Γρηγόριο, ο οποίο έμεινε με τη μητέρα. Τώρα, ποια ήταν η μοίρα του, του δυστυχού Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίο ε, στην τελική του χωρί καν να πολεμήσει. Οι τάτε στο δραγατσάνι, δηλαδή το δραγατσάνι τι ήταν, ήταν μια, μια μάχη που θυσιάστηκε ο Ιωρό Λόχο. Ε, παρέ... Ο ίδιο είχε δώσει άλλη εντολή να μην γίνει, οπότε, ο ίδιος όπως... να εν... μην γίνει μάχη εκεί. Ο ίδιο είχε δώσει εντολή να μην γίνει, προδόθηκε ενσυνείδητα ή ασυνείδητα από τον καραβιά ή από τον. Ο καραβιά, επί παραδείγματι που είχε του Ιππεί, ήταν μεθυσμένο το πρωί. Είδε κάποιου Τούρκου, διέταξε να επιτεθούν πήρε τον ιερό λόχο μαζί του και διαλύθηκαν εκεί πέρα. Ο και... Ιερός ιερό λόγο ήταν 400 νέοι. Ναι. Στο σύνολό του ο ελληνικό στρατό ήταν τη τάξη των 7.500 ανδρών που περί, ε, στρατολογήθηκαν από την ευρύτερη περιοχή αλλά ιδιαίτερη μνήα γίνεται πάντα στον Ιερό Λόχο γιατί είναι 400 νέοι που στρατεύονται οι οποίοι, ήταν περισσότεροι ανθός... φοιτητές, ε? φοιτητές από τη Δύση. Από... Έθνους, που ε, σε περίπτωση που απελευθερωνόταν η Ελλάδα όπως και απελευθερώθηκε, είχαν σκοπό να ε, μετάσχουν στη διοίκηση της Νέας με Ελλάδος. Ελλάδος. Αυτή εξέλιπον μετά τη ε, αυτή, μάχη ναι. του Δραγατσανίου. Ε, νομίζω ότι επέζησαν 80 οι οποίοι σου λέει περάσανε τα αυστριακά σύνορα και περιπλανήθηκαν στην Αυστρία ελεηνοί και τρισάθλοι τους περιμάζεψαν κάποιοι Έλληνες. Τέλο πάντων ήταν μια καταστροφή και τον Αλέξανδρο Υψηλάντη λοιπόν Μάζι με τα δύο αδέρφια ενώ του λένε οι Αυστριακοί θα περάσεις με ένα ψεύτικο διαβατήριο που θα γράφει Παλαιογεννίδης και θα σε στείλω με στην Αμερική, θα περάσεις και μπορεί να φύγεις στην Αμερική μετά, μόλις περνάει τα σύνορα τον συλλαμβάνω. Κατάλαβε, mm -hmm. Κατάλαβες, δηλαδή η Αυστριακή. Η Αυστριακή. Τον ξέγελα. Αλλά γιατί έμεινε 7 χρόνια στις φυλακές. Αυτός και τα αδέρφια του. Διότι στην ουσία το ήθελε η Ρωσία. Η Ρωσία είναι αυτή η οποία επέμεινε να φυλακιστούν και να κρατηθούν στις φυλακές μέχρι που τέλειωσε η Ελληνική Επανάσταση. Και βέβαια η, η, η υγεία και των τριών ήταν διαλυμένη. Έτσι. Ο Πέθεν, Αλέξανδρος, αλέξανδρος πεθαίνει 20 μέρες, ένα μήνα μετά την αποφυλάκηση. Και 28. Και βέβαια θα ήταν καλά στους ακροατές μας, αν κάποιοι από αυτού ενδιαφέρονται για την ιστορία, την μυθιστορηματική ιστορία, να διαβάζανε το βιβλίο του Ενεπεκίδη. Mm -hmm. Και προβάλλουν εδώ ε, μια ιστορία Λου... που τον ε, ε, φιλοξένησε τι τελευταίε μέρε τη ζωή του. Και, και που τον ερωτεύτηκε mm -hmm. κατά κάποιο τρόπο. Ήταν η κόμισα Λούλου Τουρχάιν, μεγάλη βιενέζικη Αυστριακή οικογένεια πριγκίπων και κομήτων και τα λοιπά. Η οποία μας άφησε κάποια Η οποία συμβλώματα. έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από μνημονεύματα από την Παλαιά Αυστρία mm -hmm. στο οποίο μέσα έχει κάποια κεφάλαια ε, με τη συνάντηση που είχε με τον Υψηλάντη. Αυτή και η αδερφή της. Η αδερφή της ήταν η σύζυγος του Ρώσου πρεσβευτού στη Βιέννη, του μεγάλου ε, Ροζαμούφσκι για τον οποίο ο Μπετόβεν, όπω λέγαμε, έγραψε τα περίφημα κουαρτέτα του. Mm. Ήτανε Ήταν πολύ εγγράμματη και πολύ γλωσσή η οικογένεια. Αυτή λοιπόν και οι αδερφοί της η αδερφή τη Κωνσταντία είχαν ερωτευτεί τον Ιψηλάντη και μέχρι το τέλο, δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή, ήταν μαζί του. Και ο Ιψηλάντη περιέγραψε στη Λουλού τα παθήματά του, κατά κάποιο τρόπο τα απομνημονεύματά του, στα οποία βέβαια δεν θα επισέλθουμε τώρα, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ο Ενεπεκίδη στο βιβλίο του ε, είναι πολύ γλαφυρό. Παρουσιάζει τα έγγραφα, τα μυστικά έγγραφα τη Βιέννη. Παρουσιάζει όλη την ταλαιπωρία αυτών των υψηλάντιδων στι φυλακέ. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μυθιστορηματικό ο τρόπο. Και αξίζει τον κόπο να διαβαστεί, διότι εκεί μπορεί να δει ποιο ήταν ο Αλέξανδρο Υψηλάντη, ποιε ήταν οι σχέσει του με τα αδέρφια του και τελικά η τραγική του μοίρα. Ε, μου έλεγες ότι είχε το αίσθημα ότι προδόθηκε από τον ε, ίδιο τον Τζάρο είχε το διαβάζοντας δηλαδή αυτά που η Λουλού Τουρχάιμ μας παρουσιάζει ως απομνημονεύματα τα οποία είναι τελικά αυτά τα οποία είπε Προ, προφανώς τώρα γιατί η Λουλού να δημιουργήσει συνθήκες φαντασιώσεως μέσα στα απομνημονεύματα ενός ανθρώπου που αγάπησε εν πάση πίπτος. Ναι, λέει ότι προδόθηκε τελικά. Ότι ότι και ο Καποδίστριας του είχε, τον είχε ενθαρρύνει και ο Τσάρος. Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξή: να μελετήσουμε την ψυχολογία του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ήταν ένας άνθρωπος ευεπίφορος στις, στο ρομαντισμό. Ε, βέβαια, όταν ήταν υπασπιστή του Τσάρου στο παλάτι και συνέχεια μιλούσαν κατά καιρού για του Έλληνε, και του έλεγε ο Τσάρο: Βεβαίω, εγώ είμαι ένα Ορθόδοξο αυτοκράτορ, είμαι υπέρ των Ελλήνων, η καρδιά μου είναι μαζί του τα λοιπά ε, το εξέλαβε αυτό ω οπωσδήποτε τάρτη στιγμή. Αν εγώ κάνω αυτό το μπό μέσα στη, στη, στο Ιάσιο με το στρατό κτλ., ξεκινήσω την Επανάσταση, θα επέμβει η Ρωσία. Είναι μια χριστιανή. Δεν επενέβη όμω. Και μάλιστα σε ένα τελευταίο βιβλίο του Αρχαλκέλσκι, ενό Ρώσου συγγραφέα πάνω στη ζωή του Αλέξανδρου, όχι Ψιλάντη, του Τσάρου. Mm -hmm. Εάν το δει mm -hmm. και διαβάσει, δηλαδή, την φυσιογνωμία αυτού του ανθρώπου, του Τσάρου τη Ρωσία, θα ήταν ο τελευταίο άνθρωπο που θα μπορούσε να πιστέψουν οι Έλληνε ότι θα του βοηθούσε. Ήταν άλλο Ήταν διπολικός ε, με σχιζονικόμορφα ε, ε, φαινόμενα και συμπτώματα πολλέ φορέ. Ε, πολύ εύκολο στην επίρρεια του Μέτερνιχ και των άλλων είχε μία βαρόνη η οποία ήταν θρησκόληπτος η οποία του, 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 του μέσα τις μεταφυσικές ιδέες περί χριστιανοσύνης και τα. Αλλά όταν ήρθε η ώρα βεβαίως δεν μπορούσε να προδώσει την υπογραφή της Ιερής Συμμαχίας. Είχε υπογράψει με τους άλλους δύο ότι εδώ το status quo θα παραμείνει ως είναι. Πώς εγώ θα στηρίξω τον Έλληνα, την Ελληνική Επανάσταση. Ε, ανέφερες και στο πρώτο μέρος το δόγμα της ισορροπίας των δυνάμεων. ναι, το Justum Potenti Equilibrium, το οποίο είναι ένα δόγμα. όλο το 19ο το οποίο αιώνα. δυστυχώς, δυστυχώς σήμερα δεν το δέχεται η Δύση. Γι' αυτό έχουμε το πρόβλημα με τη Ρωσία. Θα έπρεπε κανονικά να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, να ξανατοποθετηθεί ο κόσμος Μεταξύ των δυνάμεων σε μια ισορροπία όπω έγινε στο συνέδριο τη ΔΕΒΕ. βέβαια, με αυτό που λε, δικαιώνει του ε, όσου λένε ότι ήταν ανώριμε οι συνθήκε για τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτου το 1921. Ε, ε, κοίταξε, Και έπρεπε να ακολουθήσουμε ε, 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 ρεαλιστικά την πεπατημένη. Ναι, τα, τα έλεγε ο Ξέρεις, Η ιστορία δεν μπορεί να, να, να εξαρτηθεί από προποθέσει τέτοιου είδου. Εξάλλου ο Ξάνθος ο ίδιος μέσα λέει ποια πέδευση του ελληνικού έθνους κάτω από το βάρος αυτών των βαρβάρων ανθρώπων οι οποίοι δεν... τι σημαίνει επιτρέπω την παιδεία. Δηλαδή θα περίμενε το ελληνικό έθνος μέχρι πότε να φωτιστεί και μήπως φωτιστήκαμε εμείς περισσότερο δηλαδή σήμερα δεν καταλαβαίνω. Εδώ υπάρχουν κάποια όρια. Φωτισμός είναι πολύ σχετικό φωτίστηκαν οι, με την πραγματογνωσία τους οι Ευρωπαίοι σήμερα για να κάνουν αυτά που κάνουν με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Δεν φωτίστηκαν ε, περισσότερο. Παρ' όλα αυτά σπέρματα υπάρχουν αυτή τη αντίληψη ότι, ότι, δεν έπρεπε να, φωτιστεί. να περιμένουμε 50 χρόνια όπως έλεγε ο Κοραής για να ξεκινήσουμε την πιο θεσμοθετημένη παίδευσή μα. Μα θα το ήταν... έλεγε να περιμένουμε 50 χρόνια. Μα θα ήταν 50. 50. Μπορεί να ήταν και 200 χρόνια. Ακριβώ. Οπότε εκεί συνέλαβαν την ιδέα ότι ξεκινάμε στερα... τώρα. Και ύστερα, ξέρει κάτι, Κώστα. <στονίκη> η τύχη. Η τύχη παίζει κολοσσιό ρόλο. Υπάρχει μια πλατωνική πρόταση η οποία λέει η ζωή του ανθρώπου είναι η το θείο, η τύχη, η καιρικότητα, το momentum δηλαδή και μετά η ανθρώπινη απόφαση τυχαία γεγονότα γίνονται γύρω μας και οθούν την ιστορία. Και αυτή τη στιγμή και στη σημερινή μας κατάσταση τυχαία γεγονότα θα οδηγηθούν. Να βλέπουμε πόσο η τύχη ε, συνέβαλε στο να γεννηθεί αυτή η φιλική εταιρεία. Ακριβώς. Πόσο, πόσο... η τύχη συνέβαλε, αναφέρθηκες, στην, στο μεθύσι του στρατηγού που ανέλαβε χωρί χωρίς καραβιά. την οδηγία ναι. του καραβιά του Αλεξάνδρου Υψηλάντη να επιτεθεί στους Τούρκους. Να θυμίσω ότι είχαμε υπεροπλία δυνάμεων έναντι των Τούρκων και τηθήκαμε κατά δρυμύτατο τρόπο. Μάλιστα συνέβη και το εξή. Ε, ουσιαστικά ο ιερό λόγο των 400 ανδρών νέων φοιτητών τη εποχή εγκαταλείφθηκε. εθισιάστηκε, κυριολεκτικά. Αλλά θέλω να πω αυτέ τις στιγμέ που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικέ εάν ο συγκεκριμένο στρατηγό είχε τα λογικά του κινητήρα. Ε, αν δεν πρωί, είχε κινηθεί, α πούμε. Αν είχε δεχτεί α πούμε. Επίση, ε, πολλά άλλα. Αν ο Αλέξανδρο δεν πήγαινε στο Λάιμπαχ και κάτω από την επίδραση του Μέτερνιχ και τα λοιπά, και έμεινε υπό την επίδραση τη Βαρόνη Κρούιντερ, α πούμε, που ήταν φι, ε, φι, φι, φιλελληνική. Γιατί η τελευταία μου ερώτηση, μπαίνοντα τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο, θα είναι για την αποδομητική ναι, ναι ιστορία τη ε, αμερικάνικη ιστοριογραφία η ιστορία ω εάν, ιστορίας if. Yeah. Είναι ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε, ε, βεβαίως η ιστορία μια φορά γράφεται, αλλά ε, πόσο σημαντικοί είναι κάποιοι παράγοντε και πόσο ασήμαντοι κάποιοι άλλοι αν σκεφτούμε ότι θα μπορούσε η ιστορία να πάρει έναν άλλο δρόμο. Yeah. Έχουμε πραγματικά αυτό το ζήτημα και μάλιστα στην Ελλάδα τα, πανεπιστήμια, τα τμήματα ιστορία των πανεπιστήμιων νομίζω καταλαμβάνονται κατά ένα μεγάλο μέρο από την σχολή της αποδομητικής ιστοριογραφίας που ε, ουσιαστικά τμήματοποιεί την ιστορία σε άπειρα μικρά κομμάτια έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα συνοχής και ενιαίας αφήγησης ακόμα και για πρακτικούς λόγους πώς θα μεταδώσουμε ένα γεγονός ε, στη νέα γενιά. Ναι, ε, ε, κοίταξε να δεις, ε, πρέπει να, 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 σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ο, ο, Γιώργος ο Καραμπελιάς, ένας συγγραφέας και ένας μάχημος διανοητής, ο οποίος υποστηρίζει ακριβώς, ένας πατριώτης διανοητής, πήρε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο του, ε, του Ρίγα, το Ρήγα. Το πήρε φέτος. Ε, γιατί το αναφέρω αυτό. Διότι η θέση του ήταν η θέση του Καραμπελιά του Γιώργου του Καραμπελιά ήταν πάντοτε απέναντι σε αυτούς που ανέφερες ως αποδομητές, ως νεοτεριστές και τα λοιπά. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, ποιοι είναι αυτοί οι εγκέφαλοι οι οποίοι θέλουν να μας επιβάλλουν μια ερμηνεία της ιστορίας ως αυθεντικότατη και απόλυτη. Κοίταξε, προσωπικά είμαι πρωταγόριος. Δηλαδή πιστεύω... ότι... μέτρων ο άνθρωπο. Δηλαδή ακριβώς Υπάρχει υποκειμενικότητα των πάντων βέβαια παρεξελώς στην ιστορία. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί οι κύριοι να έρχονται και να μας λένε μία ανάγνωση της ιστορίας που έχουν κάνει εκείνοι να την επιβάλλουν ως τη μόνη και απόλυτη αλήθεια. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια υπάρχει υποκειμενική αλήθεια αλλά ως πρωταγόροι και πάλι ο Πρωταγόρα είπε βέβαια ότι υπάρχει απόλυτη υποκειμενικότητα των πραγμάτων. Όπω σου φαίνεται εσένα, έτσι και είναι. Όπω μου φαίνεται εμένα, έτσι και είναι. Κάμπτεται όμω η αρχή του οντολογικού υποκειμενισμού σε ένα σημείο. Σε μια φάση, στον Κρατσίλο, αν δεν κάνω λάθο, ναι, ή στον Κρατσίλο ή στον Πρωταγόρα του Πλάτονο. Είναι η περίφημη απολογία, η απολογία του πλατωνος ειναι η περιφημη απολογια η απολογια του πρωταγορα και τι λέει ο πρωταγόρας, ο, ο άρχι υποκειμενιστής. Ότι υπάρχει μία αλήθεια καλύτερη απ' την άλλη. Δεν υπάρχει μία αλήθεια πιο αληθινή απ' την άλλη. Υπάρχει μία αλήθεια που για λόγους αυτοπροστασίας ή αυτοσυντηρήσεως, υπαρξιακής ταυτότητας κτλ. Τα λοιπά είναι καλύτερη από μία άλλη αλήθεια. Όχι πιο αληθινή απ' την άλλη. Και εμεί είμαστε αυτού του γεγονότος. Ότι θα απορρίψουμε τις τις ε, απολυτότητες αυτών των ανοητών εγκεφάλων λέγοντάς τους ότι υπάρχουν μύριες αναγνώσεις ας δούνε και τις ε, και τους στάνιες α, 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 αποφάνσεις πάνω στις μύριες αναγνώσεις της ιστορίας υπάρχουν όμως και καλύτερες ως προς το να προστατευτούμε εμείς η υπαρξιακή μας ταυτότητα η αυτοσυντήρησή μας η ατομική και του έθνους λοιπόν ας πάψουν αυτές οι, οι απολυτότητες και α μιλήσουμε πάνω σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο. Απόλυτα. Να δούμε ποια είναι η αντικειμενική ιστορία. Δεν του απορρίπτωμε ότι λένε κάτι. Λένε την δική του αλήθεια. Μήπω ε, μπορούμε να το αποδώσουμε αυτό σε ένα έλλειμμα φιλοσοφικού Οπως Οπωσδήποτε. Ξέρει, Κώστα, ο μεγάλο ιστορικό πρέπει να είναι και ένα μεγάλο στοχαστή. Όπω ήταν ο Θουκυδίδη διαφορετικά. Ε, βέβαια, διότι ο Θουκυδίδη. Τον ο, ο, ο ο Θουκη... Πόλεμο ακριβώ. παρακαταθήκη παγκόσμια. Ακριβώ. Είναι μεγάλο ο Θουκυδίδη διότι είναι σχετικό, έχει σχετικέ απόψει. Δεν είναι απόλυτο ο Θουκυδίδη. Υπάρχει μια ολόκληρη προπαίδεια μέσα του. Και αν και Αθηναίο έγραψε. Ναι. Για δηλαδή, τον κόσμο. για να κλείσουμε, ποιο νόημα έχει να μα πούνε ότι δεν πέσανε στο Ζάλογκο ή στο Σούλι ότι δεν πέσανε αλλά τους πρόξανε. Τι νόημα έχει αν άρχισε την 25η Μαρτίου από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό Ξέρουμε πολύ καλά ότι άρχισαν σε διάφορα διαστήματα Μα ήδη Από τις αρχές μας Απριλίου ε, Την εικόνα αυτή του τέλους του Φεβρουαρίου Βεβαίως. Να τελειώσουμε με αυτό Του μεγάλου Αλέξανδρου Ψιλάνδρου Που είναι η αρχή της επανάστασης Λοιπόν τι νόημα έχει να μας απολύει. Αλλά να πω ε, Επίσης ότι η 14η Θυμάμαι τώρα την ημερομηνία Σεπτεμβρίου επελέγει ιστοριογραφικά Να μνημονεύεται ως ημέρα η γέννησης Τη Φιλική Εταιρεία. που είναι η μέρα του Σταυρού. Έχει πάλι έναν συμβολισμό. συμβολισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαλέτα. Να είστε καλά. Καλή διεκατοικία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Είναι καλά. πάντοτε θετικό να μιλάω μαζί σα. <σου> και θα επιχειρήσω να καλέσω σε μια αντιπαράθεση καυκάριστα την άλλη άποψη. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.